εκείνο το οποίο εύχεσαι εσύ πλέον να φανταστούμε όλοι ότι θα χαρίσει ιδιαιτέρως όπως και όλοι να δούμε αυτά τα παιδιά κάποτε να είναι χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Βέβαια, η δικιά μου ευχή είναι να βάζουν στόχο στη ζωή τους, τον οποίο θα μπορούν να πετύχουν και μια μέρα να γίνουν άξιοι πολίτες. Αυτό είναι η ευχή μου στα αυτά παιδιά. Η δική μας συμβολή σε αυτό θα πρέπει λοιπόν να είναι σημαντική με τον τρόπο που μπορούμε. Εσείς μέσα από τον μπάσκετ και τον αθλητισμό, έτσι. Θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σαν πολίτες που είμαστε, σαν σωστοί πολίτες που είμαστε, να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν ξανά στο κοινωνικό μας χώρο. Εκεί που ίσως σου ζήτησε κάποιο παιδί να καρφώσεις, ζήτησε να μετρηθεί μαζί σου, να έρθει, ξέρεις. Επειδή είδαμε ότι σε κοιτάγανε, ξέρεις, με ιδιαίτερο δέος, επειδή είσαι ψηλός και σου είπε κάποιο παιδί κάτι, σου ζήτησε κάτι. Ο Θανασάκης ο μικρός ήρθε και βγάλα μια φωτογραφία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα με όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Παίξαμε ένα παιχνίδι με κάρτες το οποίο έλεγαν τα κακά και τα καλά της ζωής και τα αντιστοιχίσανε πολύ σωστά. Βάλανε τα αντίθετα και ήταν πάρα πολύ σωστά σε αυτά που κάνανε. Βάλανε δηλαδή την αγάπη με το μίσος που το πετύχαν όλοι. Το μήνυμα στον Κόνιαρη που είναι ο επόμενος που ακολουθεί στο πρόγραμμα. Για πες τι θα πεις στον Αντώνη, το που είναι ο επόμενος. Είναι και αυτοί σαν και εμάς, παιδιά. Να είναι χαλαρός, όπως κοιτάξει, εγώ ήμουν λίγο πιεσμένος. Ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά. Αλλά τελικά ήμουν λάθος γιατί ήταν πάρα πολύ εντάξει. Και θα τα καταλάβει και από μόνος του, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να το πω. Είναι και πιο κοντός από εσένα, οπότε δεν έχει, θα είναι και πιο κοντά στο ύψος τους. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχουμε και βέβαια καλή προπόνηση να έχεις εσύ.